Ναι, ναι, θα ανακριθεί σήμερα. Αχ, αλήθεια. Να με βοηθήσετε, παιδιά, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Έχω συνηθίσει να θέτω τα ερωτήματα και μου είναι λίγο δύσκολο. Πιο δύσκολες κατάστασεις να απαντήσω. Θα κάνουμε μια έτσι, ξέρεις, ανθρώπινη συζήτηση. Θα μάθει ο κόσμος λίγο καλύτερα, γιατί εμείς, εγώ σε ξέρω. Αλλά να δούμε, ξέρεις, και το άλλο πρόσωπό σου λίγο καλύτερα. Είσαι κριτικιά, είσαι κριτικά, έτσι. Εννοείται, είμαι από τα Χανιά. Από ένα πολύ μικρό χωριό, το Πατελάρι, Πατελάρι Χανίων. Συνήθως όταν με ρωτούν που είσαι, που είναι κοντά, είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Είμαστε γύρω στους 100 κατοίκους. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Γεννήθηκες, έζησες εκεί. Βέβαια. Ήρθα εδώ 18 χρονών για να σπουδάσω. Η μαμά σου και ο μπαμπά σου μένουν ακόμα. Και ο αδερφός μου. Έλα! Και όλη η οικογένεια, γιατί ξέρεις, όταν έχεις μεγαλώσει ένα τόσο μικρό μέρος, είναι όλοι συγγενείς, φίλοι. Η κριτική διάλεκτος όμως την έχεις αφήσει, πατάς ένα off. Γιατί φαντάζομαι ότι 18 θα είχε την κριτική διάλεκτο αυτή. Μπορεί να μην μιλούσε. Να σου πω. Όχι. Όταν πάω λοιπόν στην Κρήτη. Είδα τη δημοσιογράφη με το στυλό στο χέρι. Δεν θα σημειώσει κάτι σήμερα. Σε βοηθάει να σκέφτεσαι το στυλό στο χέρι. Γιατί είδα ότι με το που έκανε το πήρα στο χέρι σου. Μάλλον ασυναίσθητα το πήρα. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Έχω διαβάσει για τη γλώσσα του σώματος και σε σχέση με το στυλό και τους δημοσιογράφους κάτι. Ότι όταν είσαι δημοσιογράφος και φιλοξενείς κάποιον στην εκπομπή σου και τον παίρνει συνέντευξη, το να κρατάς ένα στυλό, όταν του θέτεις το ερώτημα και να το κρατάς κάπως έτσι, του δίνει ένα υποσυνείδητο μήνυμα ότι σε αυτό το τραπέζι εγώ με τη λόγχη μου κάνω κουμάντο. Α, δεν είχα κάτι τέτοιο στο μυαλό μου, ούτε ποτέ το έχω, ούτε φέρομαι έτσι στους καλεσμένους. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, σε δηλαδή, καμία περίπτωση. Μόνο όταν χρειαστεί. Άμα χρειαστεί κάποιος είναι πολύ σκληρό καλύτερος. Ξεκινήσαμε, μαντό μου, με Κρήτη. Ναι. Που παραπέμπει και σε κριτική φιλοξενία. Έρχομαι εδώ στο σπίτι σας και μου λέτε αυτά τα πράγματα. Τώρα είναι εδώ. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Για πες λοιπόν, οπότε 18 χρονών έρχεσαι στην Αθήνα. Πέρασες στο Πανεπιστήμιο. Για να σπουδάσεις τι. Επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δημοσιογραφία, αυτό που πάντα ήθελα να κάνω. Και στο μέλλον πώς προέκυψε και η ενασχόλησή σου με το χώρο της μόδας, για λίγο βέβαια. Κοίτα, έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές και μία από αυτές ήταν αυτή στην οποία είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω και εσένα και άλλους υπέροχους ανθρώπους, γιατί έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές. Είχες ήδη σπουδάσει δημοσιογραφία όταν... Σπούδαζα παράλληλα. Ήρθα από ένα μικρό μέρος στην Κρήτη, όπως σας προείπα. Έκανα αρκετές δουλειές για να καταφέρω να επιβιώσω, γιατί κάναμε και το πρωί στην εκπομπή μας θέματα για τους φοιτητές, για τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, για το πόσο δύσκολο είναι να πληρώσουν τους λογαριασμούς, τα ενοικιά τους. Λοιπόν, είναι πολλά τα παιδιά, δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, που δουλεύουμε για να σπουδάσουμε. Η πρώτη δουλειά ποια ήταν με το που ήρθε στην Αθήνα? Δούλεψα στην Ολυμπιάδα, έκανα αλήθεια πάρα πολύ promotion, έχω δουλέψει γραμματέας. Εδώ στην Αθήνα μου λες, Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχα ξεκινήσει από πιο μικρή, στην Κρήτη. Κρήτη τι έκανες? Δούλευα σε νοικιές αυτοκίνητα, πρέπει να σου πω, 15 χρονών. Άστο καλό. Σε τουρίστες. Μπράβο. Ήταν πολύ ωραία. Οικογενειακή επιχείρηση, γιατί απασχοληθείς κάπου. Όχι, όχι, όχι. Πήγες και έπιασες δουλειά. Ναι, μια μέρα μπήκα στο λεωφορείο, έλεγα στους γονείς μου ότι εγώ κάτι θέλω να κάνω, γιατί δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορούσα το καλοκαίρι. Είμαι καρκίνος. Είσαι ευαίσθητη όμως και παράλληλα πολύ ανεξάρτητη, γιατί από 15 χρονών να θες να βγάζεις το δικό σου χαρτζιλίκι και να δουλεύεις είναι πολύ σημαντικό. Έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που μου έχει δώσει αυτές τις αρχές στη ζωή μου και είμαι πολύ τυχερή και περήφανη για αυτή την οικογένεια που όταν έχω. Όταν ήρθες στην Αθήνα για σπουδές, είχες σκεφτεί, ας πούμε, στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θα ήθελα να μείνω σε αυτή την πόλη, να δουλέψω κιόλας αργότερα, πέρα από το πότε. Τα έφερε έτσι η ζωή, αλλά μου άρεσε αυτή η πόλη, την αγάπησα πολύ. Δέσποινα, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι οι σπουδές σου είναι δημοσιογράφος, έτσι. Και το πρώτο μου πτυχίο είναι επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης και το μεταπτυχιακό μου είναι πολιτική επικοινωνία και νέα μέσα. Πώς μέσα σου ξεχώρισες ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με την ψυχαγωγία, θέλω να ασχοληθώ με την ενημέρωση? Γιατί από τότε που τα λέγαμε, χρόνια πίσω, να μην πούμε ηλικίες και λοιπά στοιχεία. Εγώ περίμενα πόσα χρόνια. Έτσι που το λέτε, φαντάζομαι πολλά, ενώ δεν είναι πολλά, είναι λίγα. Σε γνώρισα πριν από το 2010. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέω. Και η φίλη μου είναι η Μαντώ, δηλαδή, για να καταλάβεις. Είναι μικρή και η Μαντώ, δηλαδή πόσα χρόνια πίσω να πάμε, πού σας ήταν τα κρύα τα νερά. Μιλάμε για 5-6 χρόνια. Μια δεκαετία είναι αρκετά τα χρόνια.